γύρω στις 1:30 το πρωί ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για εκτεταμένες φλόγες, δηλαδή μεγάλη φωτιά, στη παλιά Χωματερή, νομίζω ήταν εκεί, στο Πύλι. Επενέβη με 3 οχήματα, αλλά κυρίως προληπτικά, δηλαδή, γιατί λόγω του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων δεν είναι δυνατή η κατάσταση με το νερό. Και στην ουσία λειτουργούσαμε προληπτικά να μην υπάρξει μια ενδεχόμενη επέκταση αυτής. Ειδοποιήθηκε και ο Δήμος με τα μηχανήματα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον τεράστιο όγκο των σκουπιδιών. Και μάλιστα ένα όχημά μας παραμένει ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε προληπτικά στο χώρο. Προφανώς. Για να μην υπάρξει μια πιθανή επέκταση της φωτιάς. Πιστεύετε ότι τα απορρίμματα ήταν το αίτιο που προκάλεσε την φωτιά ή υποψιάζεστε στους εμπρισμό, μιας και η προανακριτική διαδικασία ανοίξει την υπηρεσία σας? Όπως γνωρίζετε, βέβαια, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη σχετικά με την προανακριτική διαδικασία. Σωστά. Γιατί είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένος προανακριτικός υπάλληλος έχει αναλάβει την υπόθεση. Συνήθως αυτού του είδους τα συμβάντα είναι δύο οι περιπτώσεις. Ή θα είναι λόγω των χημικών αντιδράσεων, δηλαδή των σκουπιδιών οι οποίοι δημιουργούν αέρια και τα λοιπά και προκαλούν μια αυτανάφλεξη, θα λέγαμε, είτε λόγω εμπρισμού για να καθαριστεί ο χώρος και να μπορέσουμε δυστυχώς στην Ελλάδα να ρίξουμε και άλλα σκουπίδια εκεί. Υπάρχει τέτοιο. Πάντα υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Πάντα γνωρίζετε, μοιάζει με το hot spot και ό,τι λένε τουλάχιστον οι κάτοικοι εκεί συγκεντρώνει. Παρά το γεγονός ότι είναι κλειστός, κλειδωμένος ο χώρος, εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο στην προανάκριση? Θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Είναι βέβαια και ο χρόνος που πήρε φωτιά είναι λίγο υποπτός, δηλαδή ήταν ξημερώματα. Υπήρχε ήλιος για να πεις ότι κάποιο γυαλί προκάλεσε ανάφλεξη? Όλα θα εξεταστούν, θα δούμε αν υπάρχουν και καταθέσεις και μαρτυρίες. Και συνεχίζεται η διαδικασία. Θα βγει ένα πόλεμο.